συντρόφισσες, σύντροφοι και αγαπητές ευπαθείς ομάδες. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας? Είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και αυτό είναι το νέο καραντινάτο επεισόδιο της εκπομπής στο Άσυλο που και σήμερα γυρίζεται στη θαλπορή του σπιτιού μου. Είναι η εκπομπή που μετά την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια και την κατάργηση του Πάσχα αποτελεί το τελευταίο μέρος διακίνησης ελεύθερων ιών στη χώρα. Η 4η Μαΐου θα είναι από ό,τι φαίνεται η ημέρα που θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Τότε θα ανοίξουν μικρά εμπορικά καταστήματα και κομμωτήρια. Άρα η 3η Μαΐου θα είναι και η τελευταία μέρα που θα βλέπουμε τον Βασίλη Κικίλια με αυτό το μαλλί. Μια καρδενιά η καρδιά μου κι όμως άντεξε. Με την καραντίνα να επικρατήσει ολόκληρο τον κόσμο και τους πολίτες να έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, τα ζώα έχουν κατακλείσει τις πόλεις. Πάπιες στο Παρίσι, πούμα στη Χιλή, ελάφια στο Λονδίνο, ακόμη και γαϊδούρια στο Φλίσβο. Σχεδόν 2 μήνες μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα μας, ο Sky προχώρησε σε χαλάρωση των μέτρων προστασίας των τηλεθεατών, επαναφέροντας στον αέρα την εκπομπή μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα. Ωστόσο, επειδή δεν έχει βρεθεί ακόμη εμβόλιο κατά της τρασίλας, καλό θα ήταν οι τηλεθεατές να την παρακολουθούν με κλειστό τον ήχο ή την εικόνα ή και τα δύο. Μακριά από τις υπόλοιπες εκκλησίες έκανε Πάσχα και το ζεύγος Πατούλη. Και λέω από τις υπόλοιπες, διότι το σπίτι τους έχει περισσότερο χρυσό και πιο πολλές εικόνες από τους υπόλοιπους ναούς. Η καραντίνα δεν στάθηκε αρκετή για να σταματήσει τα πατροπαράδοτα ελληνικά έθιμα. 2 αδέλφια και ένας ακόμη συγγενής τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από οικογενειακό καυγά στο πασχαλινό τραπέζι. Ενώ στο Μενίδη, σφαίρα σφινώθηκε σε ποδήλατο κοριτσιού 3 ετών. Κοινώς, αφήσαμε την καραντίνα και πιάσαμε την καραμπίνα. Μένουμε στο χώρο της showbiz. Σοκάρει η αλλαγή στη φωνή του δημοφιλούς ηθοποιού Βαλ Κίλμερ που ασθένησε από καρκίνο του φάρυγγα. Θα παρακολουθήσετε τώρα αποσπάσματα από συνέντευξη που παραχώρησε ο άλλοτε κακός του Top Gun. Η φωνή του πραγματικά προκαλεί σοκ. Υπάρχει Ελλάδα του χάους! Υπάρχει Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των ανοήτων! Υπάρχει όμως και η Ελλάδα που αντιστέκεται! Η Ελλάδα που θέλει να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια! Η Ελλάδα που θέλει να κρατήσουμε τη χώρα μας στην Ευρώπη! Η Ελλάδα που θέλει να την κάνουμε σπουδαία χώρα! Και όχι περίγελο του πλανήτη! Όπλο μας για να φύγουμε από την παρακμή και τη μιζέρια η γνώση! Με ένα απλό τηλεφώνημα, με ένα γραπτό μήνυμα, να αγοράσετε όλα αυτά βιβλία μαζί από 263 με 50 ευρώ. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Συντρόφισσες, σύντροφοι και αγαπητές ευπαθείς ομάδες. Μετά από χιλιάδες μηνύματα που δεν στείλατε, επιστρέφει στο άσυλο το ένθετο με τα σπορ του κορονοϊού. Μετά τη διακοπή των παραδοσιακών αθλητικών δραστηριοτήτων, το άσυλο καλύπτει το κενό με νέα σπορ που έχουν κερδίσει το ελληνικό κοινό. Είναι τα σπορ του κορονοϊού! Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το ναό του κλασικού αθλητισμού, το ναό της Ευαγγελίστριας Στοιχείο που διεξάγεται το 13ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το άλμα του μεγάλου αθλητή μας. Είναι καλό άλμα. Είναι πολύ καλό άλμα και είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Ναι, φυσικά είναι πολύ καλό άλμα. Δημήτρη, μεγάλος αθλητής, πολύ μεγάλος αθλητής. Δεν σας το λέω για να έχετε αγωνία. Είναι πολύ μεγάλο άλμα. Είναι 8-25 και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος. Μα τι βλέπω. Έχουμε κάποια ένταση στις κερκίδες. Υπάρχει μια κυρία εκεί, μια οπαδός που προσπαθεί να πλησιάσει τον μεγάλο άλτη. Δεν ξέρω. Δεν την αφήνουν οι αστυνομικοί. Έχουν φοράνε μάσκες. Κατανοητό. Είναι πολύ επικίνδυνο το μικρόβιο του κλασικού αθλητισμού. Την απομακρύνουν, βλέπω κακή κακός από τον ναό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ, Δημήτρη. Είναι κρίμα να τα βλέπουμε αυτά και σε χώρους που δεν είχαμε συνηθίσει. Τα είχαμε συνηθίσει περισσότερο σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Αλλά κοιτάξτε, αυτή είναι η κατάντια του οπαδικού, του χουλικανισμού γενικότερα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταμείων Σούπερ Μάρκετ. Βλέπετε την τελευταία προσπάθεια του Τζέσε Βίλιαμσον από τα Walmart. Κοιτάξτε πώς περνάει, έχει ξεχάσει τη μουστάρδα, την περνάει τελικά πάρα πολύ γλίγορος. Πάρα πολύ επιδέξει χειρισμοί του Αμερικανού ταμεία, μέλι ή φυστικό βούτυρο. Το αφήνει στην άκρη, πετάει πρώτα τη ζάχαρη. Κοιτάξτε εδώ πώς δουλεύει καλά τα σαλάμια. Τα δουλεύει καλά τα σαλάμια ο Τζέσε Βίλιαμσον, είναι από το Tennessee.
και τρεις μπανάνες χτυπά. Πολύ, πολύ ωραία τα χτυπάει στο ταμείο. Τώρα είναι οι κονσέρβες που είναι το πιο δύσκολο μέρος του αθλήματος. Όμως κάνει με έναν επιδέξιο ελιγμό, ξεπερνάει τη σαντιγή πάνω από τις κονσέρβες, βάζει τις κονσέρβες. Κοιτάξτε πώς ντριμπλάρει με το αλεύρι. Και εδώ τι έχουμε, τελειώνει. Ναι, έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. 49 δευτερόλεπτα από τον Τζέσε Βίλιαμσον από το Τένεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι η ώρα για το τρόλεϊ του θριάμβου. Πολύ πιο ευάλωτοι είναι οι άνδρες από τις γυναίκες στον κορονοϊό. Πρέπει να έχεις αρχίδια για να αντέξεις αυτή την ασθένεια. Την ίδια ώρα ο Θάνος Ασκητής επισημαίνει τους κινδύνους μετάδοσης του κορονοϊού από τα sex toys, τα οποία είπε να πλένουμε καλά. 29 κατασκευαστές δονητών συνιστούν skip. Αυτοί ξέρουν. Εν τω μεταξύ, έρευνα Αμερικανών ερευνητών αναφέρει ότι ο COVID-19 μεταδίδεται και με το Οθωμανικό. Κρίμα. Κάποιοι έδωσαν κόλλο για να αγοράσουν αντισηπτικά και μάσκες. Μένουμε στο χώρο του Οθωμανικού. Η κυβέρνηση κατήργησε τα δημοφιλή προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων, οι οποίοι για πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτοφανείς ορολογίες όπως σκύλ ελικικού, μέτζι του νεούκτη και ελέγχου λιμόχθησαν. Τα προγράμματα είχαν γραφτεί σε γλώσσα που θα μπορούσαν να καταλάβουν μόνο οι συντάκτες ροζ αγγελιών στο ίντερνετ, όπως ημερομηνία τοπικές γυναίκες ή σταθερίστιζδη. Είναι εύκολο. Μένουμε στο χώρο της τηλεκατάρτισης. Επιστρέφει στα σχολεία με νέο νομοσχέδιο η βαθμολόγηση της διαγωγής. Όποιος μαθητής δεν δέρνει καθηγητές, θα αποβάλλεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδειξε πάντως πως οι γιατροί ουσιαστικά αποτελούν μια απαιρητή πολυτέλεια, προτείνοντας ο ίδιος να γίνουν δοκιμές για την ενδοφλέβια χρήση απολυμαντικού και τη θεραπεία του κορονοϊού με σολάριουμ. Γατάκια, ποιος Τραμπ? Μάθετε μπαλίτσα από τον παλιό. Με τη Βυζαντινών αποτρέπετε κάθε μικρόβια από τα χέρια σας. Δεν φάγετε μικρόβια. Είναι αντισηπτικό, φυσικό, είναι φόρμουλα με βότανα μέσα. Αντισηπτικό, δρά εναντίον των λοιμόξεων και κυρίως των μολύνσεων. Μία επάλυψη κάνει το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ, κάνετε 17 χειραψίες. Δεν κολλάτε τίποτα. Ξεκίνησε επιτέλους το Ραμαζάνι, μια περίοδος δηλαδή όπου εκατομμύρια μουσουλμάνοι πιστοί δεν τρώνε τίποτα για ολόκληρη την ημέρα και το βράδυ του δίνουν και καταλαβαίνει. Όπως δηλαδή είναι μια τυπική ημέρα Έλληνα φοιτητή. Αυτή είναι η φωτογραφία που ανήρτησε το Πάσχα με τη σύντροφό του ο Νίκος Αναδιώτης. Ή πήγαν στην εκκλησία με πιτζάμες ή έχουν εκκλησία στο σπίτι τους. Φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μοίρασε ο Γιώργος Τσαλίκης. Οι αποδέκτες των θεμάτων, βέβαια, αρχικά δίσταζαν να τα πάρουν, καθώς φοβόντουσαν ότι περιείχαν CD του τραγουδιστή. Συντρόφισε, σύντροφοι και αγαπητές ευπαθείς ομάδες. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας? Είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο, μη χαίρεστε, το τελευταίο επεισόδιο καραντίνας της εκπομπής στο άσυλο. Όταν επιστρέψω, μάλλον θα είστε όλοι έξω στους δρόμους έτοιμοι να κολλήσετε κορονοϊό. Μέχρι τότε απαντήστε μέσω comment στη δημοσκόπηση της εκπομπής. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν τελειώσει η καραντίνα είναι Α. Να γαμίσω, Β. Να κάνω χαλάουα ή Γ. Να βλέπω Netflix όπως και μέσα στην καραντίνα. Ένας τυχερός από όσους απαντήσουν θα κερδίσει ένα μπουκάλι της αρεσκίας του σε μπαρ της αρεσκίας του. Η χρήση του δώρου βέβαια θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέχρι τις 3 Μαΐου. Μέχρι την επόμενη φορά, ραντεβού στα μακιγιάδικα. We'll be right back.